Μετά τι αυξημένε επιθέσει με πυράβλου και μη επανδρομένα αεροσκάφη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τι τελευταίε εβδομάδε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκριναν πιθανέ πωλήσει μαχητικών αεροσκαφών και συστημάτων αεράμινα στην Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση τη περιοχή και στην αντιμετώπιση του Ιράν. Το Πεντάγωνο λέει ότι οι συμφωνίε θα βοηθήσουν στην ενίσχυση των περιφερειακών εταίρων ενώ θα αντιμετωπίσει το Ιράν και άλλους εχθρικούς παράγοντες εν μέσω καταιγισμού επιθέσεων με ντρόουν και πυράβλων που κατηγορούνται οι αντάρτε στην Ιεμένη και στο Ιράκ. Οι προτινόμενες πωλήσει περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη, πυρομαχικά και άλλο εξοπλισμό για το ΑΜΑΝ, αναβαθμίσεις στα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας και ανταλλακτικά για συστήματα αντιπυραυλικής Άμυνα που αναπτύσσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το State Department ενέκρινε το αίτημα της Ιορδανίας για 12 μαχητικά αεροσκάφη F-16 c Block 70, ραντάρ και συναφή εξαρτήματα πυρομαχικών συμπεριλαμβανομένων και του κατευθυνόμενων πυράβλων. Καμία από τις πωλήσει δεν θα αλλάξει τη στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή, δήλωσε η Υπηρεσία Συνεργασίας για την Άμυνα Ασφάλειας, μια απόφαση που σκοπό έχει να διαβεβαιώσει το Κογκρέσο ότι το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή θα διατηρηθεί. Τα Ηνωμένα Αραβικά Αραβικά Εμμυράτα έχουν γίνει στόχο πολλέ φορέ τι τελευταίε εβδομάδε από επιθετικά ντρόουν και πυράβλου που πιστεύεται ότι εκτοξεύτηκαν από πολιτοφυλακέ τη Ιεμένη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία υπήρξε επίση συχνό στόχο μία επανδρωμένων αεροσκαφών και πυράβλων από του αντάρτε Χούτι τη Ιεμένη, οι οποίοι πολεμούν ένα συνασπισμό υπό την ηγεσία τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο του επταετού εμφυλίου πολέμου στην Ιεμένη, την Τετάρτη, η Emirates ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθετικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία αργότερα την ευθύνη ανέλαβε μια ομάδα υποστηριζόμενη από το Ιράν στο Ιράκ, η οποία είχε στοχεύσει στο παρελθόν τη Σαουδική Αραβία. Το Πεντάγωνο είπε ότι θα μπορούσε να πουλήσει 31 συστήματα σύνδεση δεδομένων MIDS LFVT για να αναβαθμίσει τις πλατφόρμες αεράμινας THAD του RIAD, συμπληρώνοντας παρόμοια συστήματα που είναι ήδη εγκατεστημένα στη συστοιχεία πυραυλικής Άμυνα Patriot. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τέτοιε συμφωνίε είναι απαραίτητε για την υποστήριξη των στόχων εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, βοηθώντα στη βελτίωση τη ετοιμότητα για την ασφάλεια των συμμάχων που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, κάτι που είναι κρίσιμο για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτη όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.